Το προηγούμενο το είχαμε παρουσιάσει στο Αγκίστρι. Και ήρθε η καιρή και δεν είμαστε σε αυτό. Αλλά σας προσχόμαστε ότι κάποια στιγμή θα ξαναπάμε. Έρχονται λοιπόν, άλλαξε το ήδη καλό Honda Fors 300 και το έκανε 350. Αλλά αρκέστηκε μόνο στα επιπλέον και ειδικά, όχι. Έκανε μια ουσιαστική και μεγαλειώδη διαφορά, τόσο μεγάλη που μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι ένα διαφορετικό σκούτερ της μεσαίας κατηγορίας με στοιχεία κούρσα. Ποια είναι η διαφορά σου, που έχεις αλλάξει, γιατί το έκανες αυτό και τι θες να δεις στον κόσμο? Τα ρώτησα όλα. Πόσο καλύτερο είσαι? Μεγάλωσες, λες, εκεί που τα έχεις πει από πριν, να τα πούμε στον κόσμο, γιατί μιλάς μόνο για μονές. Βέβαια, γιατί το εργαλείο είναι σχεδίαση, προσέγγιση, made in Japan. Να δούμε όμως τι θέλει να μας πει. Ξεκινάμε από τον κινητήρα, αφού λέγεται και 350. Ο κινητήρας στο προηγούμενο μοντέλο, αν θυμάστε καλά μου παιδιά, ήτανε 278 κυβικά εκατοστά. Σε αυτό εδώ, τούτο εδώ δηλαδή, είναι 330. Μεγάλωσες. Να μεγαλώσεις κι άλλο. 330 κυβικά εκατοστά μας δίνουν όμως επιπλέον ρολή και 4 ολόκληρα αλόγα παραπάνω. 4 αλόγα δεν είναι λίγα. Αν σκεφτείτε ότι στο προηγούμενο μοντέλο είχαμε 25 ακόμα κάτι. Εδώ έχουμε 29 ακόμα κάτι. Άρα μιλάμε για μια διαφορά της τάξης του 12% περίπου. Μαζί με αυτά τα άλογα πήρε και ροπή από πιο χαμηλά, διότι ο κινητήρας άλλαξε για να μπει στο πλαίσιο των προδιαγραφών Euro 5 και είναι χαμηλών τριβών. Δηλαδή, ο κινητήρας στροφάρει πιο εύκολα, πιο όρημα, πιο ελεύθερα, άρα έχουμε πιο δυναμικές επιταχύνσεις και πραγματικά, παιδιά, με το που θα το κάνετε βόλτα, αν πάτε κάπου και το κάνετε τις drive, γιατί υπάρχει το συγκεκριμένο σκούτερ και τις φέτες drive, θα δείτε μεγάλη διαφορά στην επιτάχυνση, αλλά ειδικά στα reprise. Αυτά για το μοντέλο, για την επιτάχυνση κτλ. Ανέβηκαν και οι επιδόσεις, ανέβηκαν και τα κιλά, πρέπει να το πούμε αυτό, δηλαδή πήγαμε στα 4 κιλά σύρμα. 4 άλογα, 4 κιλά, να έχουμε τίμιες αναλλαγές βάρους και υποδύναμης. 184 κιλά, 180 το προηγούμενο μοντέλο. Μιας και μιλάω όμως για διαφορές, θα σας πούμε ότι άλλαξε και η ζηλατίνα. Συν 4 πόντους. Δηλαδή, 4 πόντους πιο ψηλή ζηλατίνα και αυτό θα ευνοήσει πολύ πιο ψηλούς αναβάτες από την προηγούμενη αεροδυναμική δυναμική που έδινε το σύνολο. Άρα και ένα 85 να είστε, στο τέρμα πάνω ζηλατίνα δεν θα καταλάβετε τίποτα από αέρα. Αλλάξανε τη ζηλατίνα, αλλάξανε το μοντέρ χαμηλών τριβών, του δώσανε δύναμη, του δώσανε κιλά, την κατανάλωση την αφήσανε ούτε λίγο ούτε πολύ εκεί που τη θυμόμαστε. Δηλαδή είναι άντε άμα το μαρσάρεις πολύ δυνατά και πάρεις φορά, γιατί πάει γρήγορα, έτσι πάει και 140 χιλιόμετρα στην περίοδο. Θα είναι κοντά το πολύ όμως 3,5 λίτρα δεκάτο. Άμα παίζεις κίνηση καθημερινή χρήση και είσαι μασημένος από τον γκάζι, δεν του το παίρνεις όλο, να είσαι πάντα πρώτος στο επόμενο φανάρι, θα είσαι κοντά στα 3 λίτρα δεκάτο. Αυτό το μισό λίτρο, θα είστε σίγουροι ότι κάνει τη διαφορά. Καλά είναι δυνατόν να φύγω από εδώ και να μην σας μιλήσω και για τη θέση οδήγησης, drive position που λέει και ένας φίλος μου από την Κρήτη και τα λέει στα αγγλικά. Έρχεσαι ψηλά. Βέβαια, δηλαδή είναι αυτό που είχα πει και την προηγούμενη φορά στο 300, θυμίζω στο Αγκίστρι. Δηλαδή το βλέπεις από μακριά και λες πως είναι μεγάλο, δεν θα το πάρω. Όχι, ίσως πάρω το SH. Καλά το σκέφτηκες και υπάρχει και το SH για την τυχαία στην γκάμα της Honda. Όμως, αν ανέβεις, όταν ανέβεις πάνω πιο σωστά, θα δεις ότι είναι κοντά σου το τιμόνι, δηλαδή είναι και σε μια φυσιολογική γωνία σε σχέση με το σύνολο. Τα πόδια δεν είναι πολύ ψηλά, να θέλεις να κάνεις έτσι κάτι σαν step και να σε κουράζει και να έχεις και προβλήματα εδώ στην κάτω ηλιακή χώρα και είναι λίγο χαμηλά το τιμονάκι. Α, τι να δω και τα καθρεφτάκια. Ρυθμίζονται έτσι εδώ στο εσωτερικό. Δίνουν μια φωτιάρα γιατί κάτι πιο πλούσιο στο σύνολο. Γιατί το πτάλιο, το συγκεκριμένο σκούτερ είναι και από τα πλούσια τη κατηγορία. Μια σκήμη και στη σέλα πάνω, θα σα πω ότι υπάρχει από κάτω ένα αρκετά μεγάλο αποθηκευτικό χώρο που εδώ έχει μεγαλώσει πάλι σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Δηλαδή λίγο τόσο λίγο που μόνο άμα το υπερφορτώνετε θα το καταλάβετε. Και επίσης αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι έχουν αλλάξει και τα φώτα. Τόσο οι δέσμοι όσο και το σύνολο των φωτιστικών φώτων. Τι άλλο έχει αλλάξει, να πούμε άλλες δύο αλλαγές. Να σας πω άλλες δύο βασικές αλλαγές έτσι για να πάμε και στο οδηγικό κομμάτι. Βασική διαφορά. Άλλαξαν τα όργανα με το παρελθόν. Πάνω από τα όργανα. Άλλο πάνω. Πάλι ρετρό, αναλογικό κοντέρ και στροφόμετρο παρακαλώ. Και έχει αλλάξει, παιδιά, με την πρώτη ματιά η σχεδιαστική προσέγγιση.
Δηλαδή όλο το design είναι διαφορετικό. Το καταλαβαίνει κάποιος που είχε το προηγούμενο μοντέλο κατευθείαν ότι αυτό είναι το επόμενο. Να πούμε όμως τι γίνεται και με την οδική συμπεριφορά. Θα μου πείτε σκούτερ, τι μας νοιάζει. Όπως και τι μας νοιάζει. Στο σκούτερ θα γράψει πάνω στη σένα του Forza 350. Είναι καθημερινό εργαλείο και θα πας στη δρόμη σου, θα πας στη βόλτα σου. Έχει ένα συμπαγή σύνολο. Δηλαδή δεν έχουμε αυτή την πεπιεσμένη τσίχλα που βλέπαμε σε παλαιότερα σκούτερ άλλων εταιριών και γενικότερα είναι δεμένη η κατασκευή. Επίσης να πείσεις, θα δώσουμε έτσι μια πληροφορία, μια τεχνική προσέγγιση από πλευράς μας. Σφίξτε μια θέση πριν το τέρμα του ελαττήριου. Ειδικά αν είστε πάνω από 80 κιλά, αλλά εκεί βάλτε το τέρμα του ελαττήριου. Θα δείτε πολύ καλύτερη συμπεριφορά από τα πίσω από τη σέρα. Φρένα, πολύ καλά. Μπαίνει λίγο γρήγορα το ABS, αλλά ίσως σε αυτό να φταίνε οι κακοί ελληνικοί δρόμοι. Γιατί το Forza 350 έχει πρώτη τοποθέτηση πάρα πολύ καλά ελαστικά. Στρίβι, φρενάρι, γκαζόν, γεμάτο, ουσιαστικό και πραγματικά τιμάει τη μεσαία κατηγορία, η παρουσία του 100%. Θα έλεγα ότι ανεβάζει και πιο ψηλά τον πύχη. Ποιος θα το πάρει όμως, γιατί. Καταρχάς γιατί το δεις και σ' άρεσε. Το ήθελε, το πάρεις από παλιά. Τι θα κάνεις με αυτό. Σ' αρέσει, το παίρνεις, πας στη δουλειά σου, κινείσαι με άνεση, ναι, και πολυτέλεια. Έχεις τους χώρους σου κάτω από τα σέλα κλουμπ να βάλεις τα πράγματάκια σου, ένα λάπτοπ, να αφήσεις το κράνο σου και το τζετ και ένα δεύτερο κράνο γιατί όχι. Να πας να κάνεις τη δουλειά σου. Έχεις και το κύλες, πολύ ενεργητικό θέμα το κύλες, δηλαδή ηλεκτρομαγνητικό κλειδί που το βάζεις στη τσέπη σου, οπότε δεν έχεις φρούστρου με το κλειδί, πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν θα σου πει όχι, να βγεις ένα ανοιχτό δρόμο, ας πούμε, σαν την Αττική Οδό, μια εθνική οδό, να ταξιδέψεις τρεπέδι, να πας μέχρι τη Χαλκίδα, να βγεις λίγο παρά έξω. Θα σε κρατήσει σταθερό, με χιλιόμετρα 130-140, εύκολα και ξεκούραστα, χωρίς να έχεις βλάβες. Γιατί σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι η Honda έχει προβλέψει και αλλαγήματα, κάτι που είναι αρκετά καυτό σε ό,τι αφορά τα σέρβερ στο σκούτερ, το δίνει κάθε 24.000 χιλιόμετρα. Να σημειωθεί αυτό παρακαλώ. Άρα, εδώ μιλάμε για μια όριμη κατασκευή. Ένα σκούτερ που θα το φλερτάρουν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, θέλουν να κινηθούν κυρίως σε ανοιχτούς δρόμους, χωρίς να πάνε σε μια κατηγορία πολλών κυβικών και να ξεφύγουν από τέλη ταξινόμησης και από σηματάκια και όλα τα σχετικά όπως και τα ασφάλιστα. Εδώ λοιπόν μένεις σε μια μπρίζη οικονομική στάθμη, αλλά έχεις πρίμου προσδοκίες και το Forza θα καλύψει τους ανθρώπους που πραγματικά θέλουν ένα αντίκτυπο καθημερινό για να κάνουν τη δουλειά τους και έχουν και βλέψει να πάνε μια εκδρομή, μια ταξιδιωτική προσέγγιση, έτσι λίγα και πιο μαζεμένη, αλλά δεν θα τους πει όχι. Μπαγκαζιέρα, επειδή τη βλέπετε εδώ, πρέπει να σας πω και γι' αυτό, δεν είναι σωστό. Τώρα το ζητούμενο είναι πόσο κάνει. Καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα ακριβά σκούτερ της μέσας κατηγορίας. Δηλαδή η βασική του τιμή είναι στις 6.150 ευρώ. Και δεν τα λες λίγο. Όμως, εδώ δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχει μια πολύ καλή τιμή μεταπόλησης. Δηλαδή, πουλώντας το σε ένα εύκολο χρονικό διάστημα, θα πάρουμε τα χρήματά μας και τουλάχιστον ένα μέρος από τα χρήματά μας πίσω. Επίσης, μιλάμε για την αξιοπιστία και την ποιότητα κατασκευής που έχει την υπογραφή Honda. Bagasier βολεύει, δεν μου χρειάστηκε εμένα στη μία εβδομάδα που το είχα στην κατοχή μου, αλλά αν τη θέλετε, θα πρέπει να την πληρώσετε. Έχει και connectivity, όχι το συγκεκριμένο, θα βγει. Θα συνδέεται το κινητό τηλέφωνο και θα κάνει επικοινωνία με το κινητό σου τηλέφωνο. Πόσο κάνει το σύστημα, συν 80 ευρώ. Πόσο κάνει όμως η βασική έκδοση. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι στις 6.150 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν το νέο Forza 350. Ίσως από πιο πριν το σκούτερ της μεσαίας κατηγορίας που πραγματικά δεν θα σας πούμε όχι πουθενά και θα φιλοξενήσουμε με πολυτέλεια και εργονομία και ένα δεύτερο άτομο στη σέλα του συνεπιβάτη. Αυτά λοιπόν, εσείς να είστε καλά, να οδηγάτε, να απολαμβάνετε, να ξέρετε πραγματικά τι θέλετε και να κάνετε τη σωστή επιλογή και φυσικά, όπως λέω και ξαναλέω, δεν ξεχνάτε ποτέ να φοράτε όλο σας το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό. Yeah.